μοίρα καλή μας έφερε στον Μπραχάμ, μιας και συνδέσαμε τη ζωή της οικογένειάς μας με τον τόπο αυτό. Καινούργιες παραστάσεις και εντυπώσεις. Το Μπραχάμι έμοιαζε λίγο με το χωριό μας, το ψάρι. Δίπα τα πέτρινα σπίτια με αυλή, αγροτικά εργαλεία και ζώα στις αυλές, μαντριά και τσοπάνιδες, χωματόδρομοι παντού, κοινόχρηστα πηγάδια, μεγάλες εκτάσεις με στάρια, αλόνια στο νέο τέρμα των λεωφορείων, μάντρες με υλικά οικοδομών και πόρτες, παράθυρα και καδρόνια μεταχειρισμένα από κατεδαφίσεις νεοκλασικών της Αθήνας. Τα καινούργια σπιτάκια, δωματιάκια μικρά δηλαδή, φύτρωναν σχεδόν κάθε βράδυ εκτός σχεδίου και βέβαια χωρίς καμιά οικοδομική άδεια. Το συνεργείο ήταν η κραυγή απόγνωσης μιας ολόκληρης γειτονιάς όταν έφτανε η ομάδα που γκρέμιζε τα αυθαίρετα και η μάχη πολλές φορές ήταν συλλογική, σώμα με σώμα. Συνήθως κατέληγε σε συμπλοκή και μετά στο αστυνομικό τμήμα. Οι άνθρωποι του συνεργείου, για την ευκολία τους, ανέβαιναν με σκάλα ξύλινη που κουβαλούσαν μαζί τους στην ταρατσούλα του αυθαίρετου, που η τύχη του ήταν με τσιμεντόλιθους, ψευτοσοβαντισμένοι για να εξασφαλίζουν κάποια δήθεν παλαιότητα. Και από εκεί μελος του τρυπάγανε την πλάκα του μπετόν και αχρηστεύανε το δωματιάκι. Η μάχη δινόταν για να μην ανέβει το συνεργείο στην ταράτσα. Αν το γλίτωνες, πολλές φορές με λάδωμα ή πολιτικό μέσο, ήσουν τυχερός. Άρχιζε όμως τότε ένας άλλος Γολγοθάς. Φως, νερό και... Καλά, για τηλέφωνο δεν γινόταν κουβέντα. Έπρεπε να πας στο κοντινότερο μπακάλικο, γύρω στα 300 μέτρα, και να σ' ακούει όλη η γειτονιά. Το νερό η κάθε οικογένεια το εξασφάλιζε από πολύ μακριά, με ξύλινα καροτσάκια που χωράγανε 2 ή 4 γκαζοντενεκέδες. Κάθε πρωί έπρεπε να στηθεί στην ουρά με τις ώρες, να περιμένει τη μοναδική για δεκάδες νοικοκυριά βρύση. Υπήρχε βέβαια και ο νερούλας με το βιτίο που μοίραζε νερό, αλλά μοίραζε και ρουφιανιές στην αστυνομία για το ποιος χτίζει τι. Το φως κατόρθωμα μεγάλο, 10 σπίτια από το ίδιο ρολόι, ξύλινες κολόνες για τα καλώδια, κουλουβάχατα. Σε αυτό το αυθαίρετο νταραβέρι του νερουλά, του αστυνόμου, του πολιτικού, του μπακάλι, της μάντρας με τα υλικά, του συνεργείου, μπήκε και ο συνετός πατέρας μου και όλη η οικογένεια. Κίνητρό μας να γλιτώσουμε το μηνιάτικο νίκη. Η περιπέτεια είχε ευτυχώς καλό τέλος. Πώς τα κατάφερνε αυτός ο ήρωας πατέρας μου να πληρώνει τόσες δόσεις? Το οικόπεδο με δόσεις. Τα εμπορεύματα στο μαγαζί με δόσεις. Τα υλικά του αφαίρετου με δόσεις. Νίκη μαγαζιού, 2 παιδιά στο πανεπιστήμιο και ο Νικόλας Φαντάρος. Κάπως έτσι ζούσαν οι περισσότερες οικογένειες τότε. Ο καλός γείτονας, ο Μπαρμπακώστας ο Τσαούσης από τα Λαγκάδια, με εξαμελή οικογένεια, άρχισε το χτίσιμο και αυτός με δόσεις. Μπορεί και δωρεάν. Τσιμεντόλιθοι, ασβέστης, τσιμέντο, βαρέλι με νερό, κασμάδες, φτιάρια για τα θεμέλια, μυστριά, ζύγια, και το δωματιάκι είχε αρματωθεί σε 2 μέρες ακριβώς. Άλλες 2 για εξωτερικά σοβατίσματα, να μην φαίνεται καινούριο, και άλλες 2 να σκεπαστεί με τσιμέντο, να πέσει η πλάκα. Το συνεργείο των Μπετατζίδων του Βασίλη Σταθουλόπουλου με τα 2 αγόρια του, τον Όντα και το Δήμο, καλούπωναν σε χρόνο 0 και το επόμενο βράδυ με τον Τενεκέ στην πλάτη έστρωναν την πλάκα. Όλα τα εργατικά δώρα στους κοινούς αγώνες και την αγωνία που είχαμε για το αύριο, αλλά και χάρη στη συγγενική αγάπη που τρέφαμε ο ένας για τον άλλο. Σχεδόν δίχως να στεγνώσει, ξεκαλουπώσαμε την πλάκα. Μπήκε ο Σοβατζής για τα εσωτερικά του αυθαίρετου, μεγάλος τεχνίτης ο κ. Περικλής Κουκάς, γείτονας, καλός άνθρωπος, με κατανόηση της φτώχειας που περνάγαμε όλοι μας. Από κοντά μπήκαμε με το Μίμη, με 2 ράντζα για κρεβάτια, μέσα στην υγρασία και κοιμηθήκαμε, περιφρουρώντας το αυθαίρετο. Είχαμε αποφασίσει να στηρίξουμε το όνειρο του πατέρα μας και τις θυσίες που έκανε με τις δόσεις του, το θάρρος του, το κουράγιο του. Ήρθαν και ξαναήρθαν. Μας πήγαν στο τμήμα, όπου όμως διαπιστώναμε ανοχή. Μάλλον
είχε μιλήσει στον αστυνόμο ο θείος μας, ο Χάρης Τσακόγιαννης, που ήταν διευθυντής στο πρώτο δημοτικό σχολείο, αδερφός της μάνας μου. Σπουδαία προσωπικότητα. Βαθιστόχαστος, προσιτός, αγαπητός σε όλη την πόλη. Τελειοποιήσαμε το δωματιάκι, φτιάξαμε και ένα μικρό κουζινάκι και ο καιρός πέρασε, πλησίαζε το καλοκαίρι. Μια και δυο μεταφερθήκαμε στο δικό μας σπίτι πια. Μεγάλη οικονομική ανάσα για τον πατέρα μου. Είχε κερδίσει μια μάχη και είχαμε καιρό να τον δούμε έτσι. Ήταν πολύ χαρούμενος. Με το Μίμη κοιμόμασταν έξω και κουβεντιάζαμε μέχρι αργά τα βράδια. Για την αριστερά, που ήταν το πρώτο μας θέμα, για τα δύσκολα οικονομικά μας, τους έρωτές μας προπαντός, αφού είχαμε επιτυχίες. Δεν κρατάγαμε τίποτα κρυφό μεταξύ μας. Ο Μίμης ήταν όμορφος. Είχε πλούσιο μαλλί και γυμνασμένο κορμί. Ένα φεγγάρι πήγε και για παλαιστής. Ήταν τολμηρός, καλός κουβεντιαστής και άριστος καρδιοκατακτητής. Οι επιτυχίες του στα κορίτσια ήταν μοναδικές. Είχαμε πάντα ένα μικρό ανταγωνισμό σε αυτό το τομέα και γελάγαμε πολύ όταν αρχίζαμε τις διηγήσεις για τις κατακτήσεις και τα μελλοντικά μας σχέδια. Γρήγορα με το Μίμη στήσαμε μπροστά στο οικόπεδο ένα μονόζυγο για ασκήσεις και γυμναστική. Λες και αυτό μας έλειπε. Και για να πειράζουμε τα κορίτσια και τις γειτόνισσες που πέρναγαν από το δρόμο. Παιδιάστηκα μυαλά. Η μάνα μας είχε κιόλας βάλει μπρος ένα περιβόλι και είχαμε αποκτήσει και τις πρώτες κότες. Στο διπλανό οικόπεδο, η Κούλα και ο Κώστας, παντρεμένο ζευγάρι, είχαν στήσει το δικό τους νοικοκυριό. Αυτός ήταν εισπράκτορας λεωφορείου, η Κούλα γεροδεμένη για όλες τις δουλειές, πανέμορφη, μια ζωντανή κούκλα. Δούλευε σε εργοστάσιο. Ζούσαν μέσα σε ένα ξύλινο έτοιμο κουτί για σπίτι. Σκεπασμένο με πισόχαρτο για τη βροχή, καλότατοι γείτονες που γρήγορα μας συνέδεσε μοναδική φιλία. Τις Κυριακές κάναμε δουλειές, πολλές δουλειές. Είμαστε χύμα μες στο δρόμο. Χρειαζόμασταν μάντρα, πόρτα, τσιμέντο, γύρω-γύρω από το αφαίρετο και δεύτερο δωμάτιο που προγραμμάτιζε ο πατέρας μας. Είχε συμφωνήσει και η μάνα να πουλήσουν το σπίτι στο χωριό. Δεν έβλεπε επιστροφή. Προσπαθούσε να ριζώσει στον Μπραχάμι. Στον μπακάλικο της γειτονιάς μας, στον Κυρκώστα Κωστόπουλο, κάναμε όλα τα καθημερινά ψώνια. Έδινε και βερεσέ σε πολλούς που το είχαν ανάγκη. Κάτι πολύ συνηθισμένο εκείνη την εποχή. Για κούρεμα πηγαίναμε στον κύριο Βασίλη Βερέκο, στην πλατεία του Αγίου Δημητρίου. Συνήθως έλειπε στο καφενείο ή στο διπλανό μαγαζί. Καλός μάστορας, χαρούμενος κουρέας, πολιτικοποιημένος, άνθρωπος με τα όλα του. Στο τέλος του κουρέματος μας έβαζε και κολόνια λεμόνι. Έστελνε και τους χαιρετισμούς του στον πατέρα μου. Μετά από 15 χρόνια απουσίας, ο πατέρας μου κατέβηκε στο ψάρι, στο χωριό του. Τολμηρό βήμα και δύσκολο. Έναν λόγο είχε. Να πουλήσει το σπίτι. Να πάρει μετρητά και να φτιάξει ένα δωματιάκι ακόμη στον Μπραχάμι. Δεν μπορούσε να βρει άλλη λύση. Πονούσε βαθιά μέσα του. Αλλά δεν το έδειχνε. Όταν έφτασε στο χωριό, ανέβηκε τα σκαλιά, άνοιξε την πόρτα, είδε αδιανό και λαιλατημένο το σπίτι μας, το παραγόνι χάλια. Κόμπιασε, δάκρυσε. Προχώρησε μέσα στη σάλα, το ίδιο. Η νύφη του η Φωτεινή από δίπλα του είπε: «Περνάγανε, Βασίλη μου, οι αντάρτες. Μένανε ένα βράδυ, παίρνανε και ό,τι τους ήταν χρήσιμο. Το ίδιο γινότανε και με το στρατό. Ούτε το σπίτι τον χωρούσε, ούτε το χωριό. Με 7.000 πούλησε το σπίτι και με 2.000 όλα του τα χωράφια. Κράτησε μόνο το αμπέλι στο ζουνάτι. Ήταν πρίκα της μάνας μου. Το σεβάστηκε. Τι κρίμα. Αλλά και τι πατρικός ρεαλισμός. Γύρισε πίσω στενοχωρημένος, πικραμένος. Έπεσε με τα μούτρα στο μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο. Να ολοκληρώσει τα δωματιάκια στην οδό Ελευθερωτών 18. Στον Μπραχάμι. Κάτι πήγε να πει η μάνα μου, τη σταμάτησε. Εμείς τα παιδιά δεν αντιδράσαμε καθόλου. Δεν είχαμε συναισθήματα για το χωριό. Είχαμε άγνοια. Μας είχε καταπιεί η Αθήνα. Οι εκπατρισμένοι αγρότες από την Αρκαδία βρήκαν φιλοξενία στον Μπραχάμι. Στη γειτονιά μας ήταν πολλοί από τα λαγκάδια γορτινίας.
που αργότερα την περιοχή του την ονόμασαν Ανθέων και έφτιαξαν σπίτια εκεί εκατοντάδες Λαγκαδιανοί. Τη δική μας περιοχή, με κατοίκους κυρίως από τη Μεγαλόπολη και τα γύρω χωριά, την ονομάσαμε Άγιο Σπυρίδωνα από το ομώνυμο εκκλησάκι. Λίγο-λίγο νιώθαμε σαν να είμαστε στον τόπο μας με τόσους αρκάδες γείτονες. Πάσχα και καθαρή Δευτέρα βούιζε ο τόπος στις αυλές από τα δημοτικά τραγούδια και τα κλαρίνα που παίζανε τσάμικους και συρτούς.